Και ιδιωτικός ερευνητής και είναι ο άνθρωπος, ο πρώτος εμπειρογνώμονας που είχε επεξεργαστεί τα βίντεο που παρουσιάστηκαν στο Συνοδικό Δικαστήριο για την οποία οι τρεις μοναχοί που έχουν καθαιρεθεί, για τον οποίο άνθρωπο, εξέφρασαν αμφιβολία ως προς την αξιοπιστία του. Κύριε Γερλέγκο, καλό σας μεσημέρι. Καλώς σας μεσημέρι. Τελικά και ο συνάδελφός σας που ήρθε από το εξωτερικό για να ελέγξει τα συγκεκριμένα βίντεο συμφώνησε με την αρχική σας, έτσι, το αρχικό ότι τα βίντεο είναι πέραν για πέρα αληθινά. Έχει επιβεβαιωθεί πανηγυρικά ότι η πρώτη γνωμάτευση, η οποία ήταν δική μου, ήταν ορθή. Ούτως ή άλλως, εγώ και σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που είχα ερωτηθεί, είχα πει ότι είναι ξεκάθαρο ότι οι άνθρωποι αυτοί ήθελαν να κερδίσουν χρόνο, χωρίς όμως ουσιώδες αποτέλεσμα. Θα μπορούσαν τα πράγματα να ήταν διαφορετικά εάν κάποιοι αντιμετώπιζαν τα λάθη τους με σοβαρότητα, ούτως ώστε αναγνωρίζοντας κάποια πράγματα, κάποια λάθη τα οποία είχαν γίνει, να μην ταλαιπωρείς και τον κόσμο τον οποίο σε παρακολουθεί και να φορτώνεις μια υπόθεση με διάφορα έξοδα. Σε αυτό το σημείο να μου επιτραπεί να πω ότι είδαμε από την αρχή για το θέμα των Μονακό να αλλάσουν οι δικηγόροι όπως τα πουκάμισαν. Ναι. Λόγω του ότι όποιος προσπαθούσε να τους αντιπροσωπεύσει κάτι έβλεπε, πιθανότατα δεν είναι νομικός, και έφευγε. Βλέπουμε τον κύριο Παπούσκον, ο οποίος είχε αναλάβει άσχετα αν η Εκκλησία δεν τον είχε δεχτεί ως δικηγόρο τους και ούτω καθεξής, και εχθές στο πιο κρίσιμο σημείο δεν ήταν καν παρόν στην Εκκλησία. Συγγνώμη, στο Εκκλησιαστικό Δικαστήριο. Ο άνθρωπος ήταν στη Θεσσαλονίκη, πιθανότατα για κάποιες δουλειές. Βλέπουμε ότι από παντού όλη αυτή η υπόθεση είναι ξεκάθαρα και δεμένη ότι ήθελε απλά να κερδιθεί κάποιος χρόνος. Κάποιοι τον ονόμαζαν πολύτιμο, κάποιοι τον, όπως εμένα, τον ονόμαζαν άσημο. Γιατί όμως να θέλουν να κερδιθεί αυτός ο χρόνος, κύριε Γερλέγκο? Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να μπορεί και να το δικαιολογεί αυτό το πράγμα. Mm. Και να μου επιτραπεί σε αυτό το σημείο να σας πω κάτι. Από τη στιγμή που κάποιοι πιστεύουν ότι είναι αθώοι. Όλοι. Λένε, εγώ είμαι αθώος, αυτά τα βίντεο δεν είναι σωστά, είναι λαθασμένα, θέλω δεύτερο εμπειρογνώμονα, θέλω τρίτο εμπειρογνώμονα και ούτω καθεξής. Σηκώνεσαι, πάει στο δικαστήριο. Πάει στο δικαστήριο, περιμένει την απόφαση του δικαστήριου. Ακόμα και μέχρι εκείνη τη στιγμή έρχεσαι και λες: εγώ είμαι αθώος. Την προηγούμενη ημέρα έκανε κάπου ανάλυση και πάλι έλεγαν: είμαστε αθώοι και έτσι κι άλλο κτλ. Μία απλή ερώτηση. Πώς είχαν δαχτυλογραφημένες τις απειλές τους που εξέφρασαν βγαίνοντας και πυροβολώντας από την αίθουσα του δικαστηρίου της Εκκλησίας και τα διάβαζα δύο σελίδες ενώπιον των δημοσιογράφων. Άρα ήξεραν το αποτέλεσμα, ήταν προκαθορισμένο και στο μυαλό τους ποιον ήταν το αποτέλεσμα. Το είχαν κοιτάξει, το είχαν ετοιμάσει και ήταν έτοιμοι να το αναφέρουν εκεί. Εντάξει. Κύριε Γερλέγκου, έχετε δει έτσι ένα μεγάλο μαρτυρικό υλικό που αφορά αυτό το πολυσκάνδαλο στη Μονή Ιωσού Αβακούμ που πραγματικά συγκλώνησε πάρα πολλούς πιστούς και αυτούς που δεν πιστεύουν ακόμη. Ξέρω ότι δεν μπορούμε να αναφερθούμε στο περιεχόμενο αυτών των βίντεο. Δεν είναι ούτε σωστό. Παρ' όλα αυτά, ένα σχόλιο γενικό για αυτά που είδατε, κύριε Γερλέγκου, και να σας ευχαριστήσουμε και για την προσφορά σας σε αυτή την υπόθεση. Να σας πω, πραγματικά το περιεχόμενο είναι πολύ σοβαρό. Να βάζουμε ωραίες λέξεις, γιατί πρέπει να προσέχουμε και το τι λέμε. Είναι πολύ σοβαρού περιεχομένου, το οποίο εάν όλα αυτά έβγαιναν στο φως της δημοσιότητας, πιστέψτε με, δεν θα υπήρχε άνθρωπος που θα πήγαινε στην Εκκλησία. Άρα αντιλαμβάνεστε το μεγάλο κακό το οποίο είχαν ξεκινήσει μια χούφτα ανθρώπων και τι κακό έχουν προκαλέσει και προς την Εκκλησία. Όλο αυτό το υλικό έχει δοθεί στην Ιερά Σύνοδο, το οποίο πιστεύω ότι στην αίθουσα το οποίο είχαν καλέσει τους μοναχούς πιθανότατα να τα είχαν δείξει. Και είχα πει και σε προηγούμενη μου συνέντευξη ότι όταν το αφισβητούσαν είπα ότι αυτή δεν είναι κομπάρση που βλέπετε μέσα. Δεν είναι ηθοποιοί, είστε εσείς. Αν το αφισβητάτε και αυτό, τότε είμαστε ένα αξίδι της θύγης μας. Yes.
Προσπαθήσαμε μαζί με την Εκκλησία να μην πούν αυτά τα βίντεο το φως της δημοσιότητας, ούτε γιατί δεν θέλαμε να θίξουμε και άτομα, και δεύτερον για να μην σκανδαλιστεί και ο κόσμος. Και είναι αυτό, είναι αυτό που είπατε και εσείς πριν μισό λεπτό. Περισσότερο από ό,τι έχει ήδη. Δηλαδή αυτά τα βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας, αυτά τα βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας, αν τα βαθμολογήσουμε με αυτά που είδατε, είναι το 1/3 δηλαδή, και κύριε Κερλέγκου. Σε ποσότητα εννοείται. Όχι, όχι. Στο περιεχόμενο. Στο περιεχόμενο. Αν το κάνουμε από το 1 μέχρι το 10, αυτό που έχετε δει εσείς είναι το 1. Λοιπόν. Με την βαθμίδα του 10 ως πιο ψηλό. Όμως, να μου επιτραπεί να πω ότι μάλιστα, και εμείς από την πλευρά μας, και εγώ ως ιδιωτικός ερευνητής, περιμέναμε με αγωνία να τελειώσει, αν και ξέραμε εμείς το αποτέλεσμα, που όλοι το γνωρίζαν, όσοι μια κούφτα άνθρωποι δεν πίστευαν πως θα ήταν αυτό το αποτέλεσμα, δεν ήταν η πλειονότητα. Όμως, τελειώνοντας αυτό, σας λέω ότι έχουμε ξεκινήσει τις οικονομικές ατασταλίες, οι οποίες είναι πολύ άσχημες, και θα δουν το φως της δημοσιότητας πράγματα λίγα συντόμως, γιατί πίσω από αυτά τα καθαμβάνα έχουν επηρεαστεί εταιρείες, προσωπικότητες, άτομα, πιστοί και ούτω καθεξής. Ακόμη έχουμε να δούμε δηλαδή. Ναι, ακόμα δεν, θα το πω όσο γενικά γίνεται, ακόμα δεν έχετε δει τίποτα. Και όλα αυτά εννοείται στο δικαστήριο της Δημοκρατίας με το που θα προχωράει βεβαίως, η δίκη. Βεβαίως, καθημερινώς τελειώνουμε πακέτος με τις έρευνες μας. Να πούμε ότι όταν είχε αρχίσει αυτή η υπόθεση, έλεγα, είναι το μόνο που μπορώ να πω δημόσια, ας το πούμε, γιατί το είπαν ήδη οι μοναχοί, είχαν πει ότι εμείς μαζεύαμε λεφτά και τα λοιπά, κάναμε εκείνη την πονή και πώς θα την κάναμε και τα λοιπά και τα λοιπά. Όταν σε μια συνέντευξη που είχα πει για τα οικονομικά σκάνδαλα, είχα πει ότι ήδη έχω μαζέψει πέραν του μισού εκατομμυρίου αποδείξεις και τιμολόγια από ανθρώπους που τους οφείλουν χρήματα για αυτό το θέμα της πονής, χθες το podcast που είχαν κάνει, το είχαν πει και ήδη ότι χρωστούν μισό εκατομμύριο και θα δίνουμε λίγα-λίγα κάθε μήνα. Κύριε Κερλέγκου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τόσα δηλώσατε σήμερα στην εκπομπή, αλλά και τη δική σας προσφορά.